Λοιπόν, το αγροτικό μας ένθετο, να δούμε τις σημαντικότερες εξελίξεις. Έχουμε ήδη απευθείας συνδέσει με τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Ιατρικής Υγείας Τριφυλίας, την κυρία Αντώνη Παρασκευόπλου, που ευπρόσδεκτος πάντοτε μας δίνει τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το πρωτογενή τομέα. Κύριε Παρασκευόπλου, καλημέρα σας και στους παραγωγούς. Κύριε Μπουζίκα, καλημέρα και στους ακροατές σας. Και να έχουμε μια καλή μέρα και ένα καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε όσο τα πολλά. Θύρος, τρίγος, πόλεμος έλεγαν παλιά, αμπέλια, εινοποιήσιμες ποικιλίες που είναι πρώτες στη Δυτική Μεσσηνία, σταφίδα που έχει προβλήματα, κορυθιακή διοσταφίδα. Να μας πείτε λίγο για αυτό το τομέα, γιατί είναι σε φρένη καρδία ανθρώπου, λένε. Έτσι. Ολοκληρώνεται αυτή την περίοδο η συγκομιδή των σταφυλιών. Φέτος ήταν μια πολύ πρώιμη χρονιά, τουλάχιστον κατά 10 μέρες σε σχέση με τα άλλα χρόνια. Η ποιότητα των σταφυλιών της περιοχής ήταν πάρα πολύ καλή, διότι δεν είχαμε προσβολές από περανόσφορο λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και της ανομβρίας. Αλλά είχαμε όμως ζημιές στα αμπέλια από τις ψηλές θερμοκρασίες, γι' αυτό και όλες οι παραγωγοί είχαν ζημιές από τον καύσωνα να απευθυνθούν στους ανταποκριτές του εργά, ή αν έχουν κάνει αναγγελία στον εργά και έχουν υποβάλει αίτηση, έχει καλώς, διότι υπήρξαν ζημιές από τις υψηλές θερμοκρασίες και τους καύσωνες στην παραγωγή και στα σταφύλια. Το ένα είναι αυτό. Όμως η ποιότητα γενικώς ήταν καλή. Στην περιοχή μας, κύριε Μποζίκα, καλλιεργούνται και πολλές ξενικές ποικιλίες όπως το Καμπερνέ Σοβινιόν, το Σιράχ, το Μέρλο, το Σοβινιόν Μπλάνκ, το Σαρντονέ, αλλά και πολλές και καλές ελληνικές ποικιλίες όπως το Φιλέρι της περιοχής. Μια εξαιρετική ποικιλία που δίνει εξαιρετικό εξαιρετικής ποιότητας ίνους, όπως η Μαλαγουζιά, ο Ροδίτης, η Τουρκοπούλα, το Μοσχοφύλερο και άλλες ελληνικές ποικιλίες σιγά σιγά, οι οποίες αναπτύσσονται, και αυτό έχει ενδιαφέρον για την περιοχή του αμπελοτόπη της περιοχής μας. Καταλαμβάνει μια έκταση 9.000 στρέμματα με ένα αμπελοτικό μητρό επικαιροποιημένο και ενημερωμένο εξαιρετικά, και γίνονται κάθε τα τελευταία χρόνια μόνο έχει γίνει αναδιάθρωση σε 700 με 800 στρέμματα αμπέλια και έχουν φυτευτεί νέα αμπέλια μέσα από τα προγράμματα αναδιάθρωσης που υπάρχουν στην υπηρεσία μας και υλοποιούν η παραγωγή μας, η αμπελουργή μας. Αυτό που θέλω να σας πω ότι περισσότερα 19 εινοποιεία δραστηριοποιούνται στην περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή που καλλιεργείται το αμπέλι, και παράγουν εξαιρετικής ποιότητας ίνους που εξάγονται στο εξωτερικό, συμμετέχουν σε εκθέσεις και είναι πολύ βραβευμένα. Και βραβευμένα. Άρα... Ναι, έχει μειωθεί η καλλιεργήση με έκταση συνολικά. Το αμπέλι θα λέγαμε ότι έχει υπάρξει μια ανάστροφη πορεία, και αυτό είναι πολύ θετικό, διότι το αμπέλι αντέχει στην ξηρασία, αντέχει, είναι προσαρμοσμένο στην κλιματική αλλαγή, διότι έχει πολύ ρυσβαθύ ριζικό σύστημα και δεν εύκολα εξαντλείται όταν έχουμε έλλειψη εδαφικής υγρασίας, πάντοτε βρίσκει υγρασία. Και σας είπα ότι ήδη το αμπέλι παίρνει πάλι τα πάνω του, έχουμε 9.000 στρέμματα, περίπου 800 στρέμματα έχουν φυτευτεί καινούρια την νέα τελευταία οκταετία, και βλέπουμε ότι είναι η καλλιεργήση, η μέση έκταση είναι μεγαλύτερη, λιγότερη αμπελουργία, αλλά όσοι ασχολούνται, ασχολούνται σοβαρά. Και όχι μόνο κάνοντας συμβατική καλλιέργεια, αλλά κάνοντας και ολοκληρωμένη διαχείριση και βιολογική καλλιέργεια σε σημαντική έκταση. Λοιπόν. Η περιοχή που είναι το αμπελοτόπι έχει συνθήκες ιδανικές, το μικροκλίμα είναι μοναδικό και ο μαΐστρος βοηθάει στο να δίνονται αυτές τα υψηλή στάθμης ποιοτικής κρασά της περιοχής. Οπότε ναι, και έχει ενδιαφέρον. Και να κλείσουμε, η υδακοκτονία ολοκληρώνεται. Η υδακοκτονία ολοκληρώθηκαν δύο ψεκασμοί. Αρχίσαμε τον τρίτο ψεκασμό. Φέτος οι δακοσυλλήψεις είναι χαμηλά. Δεν έχουμε πρόβλημα με το δάκο.
Έβρεξε κιόλας. Το καλό είναι ότι είχαμε βροχές. Έβρεξε όχι πολύ, κύριε Μποζίκα, δυστυχώς. Στην Τριφυλία δεν ήταν τα πράγματα τόσο καλά. Στην Πηλία περισσότερο λίγο. Ναι. Βόρεια της Κυπαρισσίας και συγκεκριμένα από τον Εθνική Οδό και ανατολικά μέχρι το Βασιλικό έβρεξε. Όμως νότια της Κυπαρισσίας, από την Κυπαρισσία μέχρι το Λαγκούβαρδο, δεν έβρεξε σχεδόν καθόλου. Ναι. Και εκεί όπου οι ελαιόνες δεν είναι ερδευόμενοι, έχουμε προβλήματα. Έρχεσαι στους Γαργαλιάνους και στην περιοχή του Δήμου Πύλου Νέστορος. Εδώ